Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εκπομπή αυτή έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στη διαδικτυακή τηλεόραση της Πυριακής Εκκλησίας τον αξιότιμο κύριο Κωνσταντίνο Αγγελίδη, δάσκαλο της ψαλτικής τέχνης και πρωτοψάλτη. Κύριε Αγγελίδη, καλώς ορίσατε στον Πειραιά. Ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να συζητήσουμε θέματα που άπτονται την ψαλτική τέχνη. Να πω και εγώ τις δικές μου ευχαριστίες και σε εσάς και στον Σεβασμιότατο και τα θερμά συγχαρητήρια για αυτή την όμορφη πρωτοβουλία που μέσω αυτής ακριβώς της διαδικτυακής της τηλεόρασης θα μπορούμε να στέλνουμε μηνύματα ορθόδοξα και όχι μόνο μουσικά. Να αναφέρουμε ότι γεννηθήκατε στην Τρίπολη το 1964. Ποιο ήταν το ερέθισμα που σας οδήγησε στην ψαλτική τέχνη? Ήταν κάποιος ιεροψάλτης στην οικογένειά σας? Ήταν ο ψάλτης της συνορίας που μένατε? Υπήρχε στην πόλη κάποιος μεγάλος διδάσκαλος? Τι σας ερέθησε στο να πάτε στη βυζαντινή μουσική? Ωραία αυτή η αφορμή, γιατί έτσι νομίζω ότι αποκαλύπτεται κάποιος με ποιον τρόπο έφτασε και έγινα, θα λέγαμε, η εισαγωγή του στην βυζαντινή μουσική. Να πω λοιπόν ότι υπήρχε η καταγωγή από τον παππού, ο οποίος ασχολείται με την βυζαντινή μουσική, εμπειρικά μεν, αλλά δεν έλειπε ποτέ από το ψαλτήρι και πιστεύω ότι αυτό ακριβώς ήταν και η οικογενειακή δέσμευση, το DNA όπως λέμε, για να μπορέσω κι εγώ αργότερα να μπω στη βυζαντινή μουσική. Σαν μαθητής, γιατί ξεκίνησα στην 5η Δημοτικού, η μητέρα μου με οδήγησε στην αντίστοιχη σχολή βυζαντινής μουσικής, όπως και της Ιεράς Μητροπόλεως της δικής σας εδώ, στην αντίστοιχη σχολή λοιπόν που υπήρχε στην Τρίπολη, όπου υπήρχε η ευτυχής συγκυρία τότε να είναι διευθυντής της σχολής ο πρωτοψάλτης και του Μητροπολιτικού Ναού στην Τρίπολη, του Αγίου Βασιλείου, ο αείμνηστος σήμερα Κωνσταντίνος Τασόπλος, ο οποίος ανήκε στην στόφα των παλαιών ψαλτών, αυτών των ψαλτών του 50, του 60, του 70. Αρκεί να πω εδώ, γιατί ενδιαφέρον είναι να ξέρουν οι φίλοι που ασχολούνται με την βυζαντινή μουσική, ότι φανταστείτε, ακόμα και όταν δοκιμαζόταν κάτω στο Μητροπολιτικό Ναό για να λάβει το δεξί αναλόγιο, είχε ψάλει αργά ευλογητάρια. Και αυτό το λέω από μια παλιά ηχογράφηση που βρέθηκε. Ας αναλογιστούμε λοιπόν σήμερα, αν κάποιος πάει σε μια εκκλησία, αν μπορεί να ψάλει κατά τη δοκιμή του ως δεξιός πρωτοψάλτης αργά ευλογητάρια, που ήταν και η παλιά παράδοση. Δεν λέγανε, ξέρετε, τις Κυριακές τα νεκρόσιμα ευλογητάρια, όπως λέμε εμείς τα σύντομα, αλλά το παλαιό μέλος, το αργό των ευλογητάριων. Αυτός λοιπόν, πέρα από την διδασκαλία στην σχολή, γιατί πήγαινα και στο ψαλτήρι, αυτό είναι νομίζω ο καλύτερος συνδυασμός, πρέπει να το τονίσουμε. Ο καλύτερος συνδυασμός τι είναι? Να πηγαίνει κάποιος στο ψαλτήρι και να μην είναι μόνο η θεωρητική γνώση, η πρακτική, ας πούμε, της σχολής. Αυτά τα δύο να συμπλέουν. Ήταν όντως χαρισματικός, γιατί με υπερβολική αγάπη έδινε ό,τι έδινα στα παιδιά. Δεν θα ξεχάσω και την παράδοσή του και την αιμονή του στα κλασικά μέλη. Δεν υπήρχε κάτι διασκευή που θα μπορούσα να θυμηθώ τώρα, βλέποντας και εγώ προς τα πίσω το τι έψαλε ο δάσκαλος τότε, ο Κωνσταντίνος Τασόπλος. Και δεν υπήρχε για αυτόν χρόνος που δεν θα τον διέθετε στο να μπορέσει ό,τι δεν προλάβαινε στη σχολή να μας διδάξει, να το κάνει σε ώρες άλλη ημέρα, άλλη ώρα. Πάντα τον έβρισκε για να ολοκληρώσει το πρόγραμμά σου, ας πούμε, τη εβδομάδα. Αυτό ας το αναλογιστούν λίγο οι δάσκαλοι, που πολλές φορές είναι λίγο με το ρολόι και περιορίζουν λίγο τα πράγματα. Να έχουν το μυαλό τους ότι χρειάζεται θυσία από πλευράς διδασκάλου προς το μαθητή, για να μπορέσουν και αυτοί να είναι ικανοποιημένοι. Υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το δάσκαλο να βλέπει το μαθητή σου να προάγεται. Είχα διαβάσει παλιότερα ότι όταν πηγαίνανε και ψέλανε στα πανηγύρια οι δάσκαλοι με τους μαθητές, περπατάγανε ώρες ολόκληρες. Και έτσι και ο δάσκαλος θυσίαζε το χρόνο του για να μάθουν και τα παιδιά, αλλά και τα παιδιά δεν είναι όπως σήμερα που είναι εύκολο, μπορεί να πάει σε ένα δύο κάποιος ή σε ένα ψάλτη να μάθει. Πηγαίνανε και διένυαν πάρα πολλά χιλιόμετρα για να ακούσουν κάτι, έτσι, να ακούσουν κάτι. Υπάρχει ένα ωραίο παράδειγμα εδώ, ας το πούμε. Κάποτε μου είχε πει ο Λεωνίδος Σφίκας, ένα γνωστό όνομα από τους παλιούς που λέγαμε ψάλτες, μου είχε πει ότι πήγαινε στον Βινάκη, παιδί κι αυτός. Και κάποια στιγμή, επειδή έκανε κι αυτός πάρα πολλά χιλιόμετρα, λόγω της βροχής είχε σπάσει ο ομπρέλα της και ήταν βρεγμένος. Αλλά άργησε να φτάσει στην εκκλησία. Και γυρνάει ο Βινάκης και δεν τον επιβράβευσε, αλλά του είπε τι, βρε παιδί μου, του λέει, έχασες τα ευλογητάρια. Και δεν ξέρεις αν θα τα ξανακούσεις αυτά που είπα σήμερα. Στη συνέχεια, το 1983 ανεβήκατε στην Αθήνα για σπουδές. Σπουδάσατε στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Ακαδημία και έπειτα στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου των Αθηνών. Και έτσι συνδυάσατε το χρόνο σας με τη βυζαντινή μουσική. Τι κλίμα επικρατούσε τότε στην μουσική? Κοιτάξτε, είχα την ευτυχή συγκυρία να προλάβω αρκετούς από την παλιά γενιά, όπως λέμε, των ψαλτών. Είτε αυτών που ήταν στην Αθήνα,
ή που ζούσαν στα δύο κέντρα, όπως λέμε, της ψαλτικής τέχνης, στην Κωνσταντινούπολη και το Άγιο Όρος. Στην Αθήνα υπήρχαν ήδη και ο αείμνηστος σήμερα, ο Μανώλης ο Χατζημάρκος, υπήρχε ο Γεώργιος ο Σύρκας. Υπάρχουν μια πλειάδα ψαλτών που μπορώ να αναφέρουμε και Κωνσταντινοπολίτες που ήρθαν βέβαια στην Αθήνα. Αλλά είχα την ευτυχή συγκυρία ως μαθητής. Μου είχαν πει από τότε, είχα ακούσει και εγώ κασέτες με Λυκούργο Αγγελόπουλο, τότε ελληνική βυζαντινή χορδία. Και θέλησα, ενώ άκουγα πάρα πολλούς ψάλτες και από πολλά ψαλτήρια θυμούνται και οι νυν ψάλτες πόσες επαφές είχαμε από το 1983 που ήρθα στην Αθήνα, είχα μπει σε μια πρόβα της ελληνικής βυζαντινής χορδίας για να δω τι ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Και εκεί είχα πραγματικά εντυπωσιαστεί γιατί προετοιμάζονταν για μια αγρυπνία που θα γινόταν στην Αγία Κατερίνη του Σινά. Και εν ώψη όλης αυτής της προετοιμασίας λοιπόν για την αγρυπνία, βλέπαμε την άσκηση σε ένα ρεπερτόριο. Μπήκα μέσα, βλέπω λοιπόν 25-30 άτομα χωρισμένου σε ένα ημικύκλιο, ο κύριος Αγγελόπουλος στη μέση, διήφινε έτσι με ένταση. Εκεί το πρώτο πράγμα που μ' άγγιξε ήταν το ρεπερτόριο. Είχα φύγει κι εγώ ως τελειόφυτος ή με ένα πτυχίο βυζαντινής μουσικής από την επαρχία και νόμιζα όπως σε δημιουργούν πολλές φορές η ψευδαίσθηση ακριβώς. Αυτό είναι η μουσική. Ναι. Η ψευδαίσθηση που σου δίνουν πολλές φορές στο οποιαδήποτε διπλώματα, ότι έχεις καταλάβει όλο το χώρο της μουσικής και είσαι παΐον και ειδικός. Εκεί λοιπόν άρχισα να τσακίζω λίγο τα φτερά μου. Ήρθε η ταπείνωση, αλλά ήρθε λίγο με άλλον τρόπο. Εκεί λοιπόν το είδα από πλευράς ρεπερτορίου. Να πούμε λοιπόν αργά είναι εξαντάρια. Μυρωδιά. Γιατί λέγαμε μόνο τα εξαντάρια του Φουκαέ, ως άντε κάποια φορά του Ρεδεστίνο. Ποτέ δεν είχαν πλησιάσει αργά είναι εξαντάρια. Και κραγάρια του Ιακώβου, αν θα λέγαμε κάποιον ήχο με τον. Δεν είναι κατηγορία σε σχέση με τον Δασόπλο, έτσι. Αλίμονο γιατί ήταν δασκαλός μου. Αλλά πρέπει να δούμε και τα βήματα τα επόμενα που υπάρχουν στη μουσική. Στοιχολογία. Ποτέ δεν λέγαμε, γιατί η στοιχολογία είναι γνωστό ότι αλλού την κόβουμε, αλλού δεν τη λέμε και τα γνωστά. Αργά προσώμια, οκτά ηχοδοξαστικά τότε που ήταν να πούμε για την Νέα Κατερίνη, όλο το Θεοτό και Παρθένε. Αν τα πω όλα τα μαθήματα, θα καταλάβετε γιατί ακριβώς αυτά τα μαθήματα ήταν το πρώτο ερέθισμα. Μετά ήταν η πειθαρχία σε σχέση με το χορό. Η ανάλυση που έγινε μέσα στο μέλος. Το να καταλαβαίνει κάποιος γιατί αλλάζει ένα ισοκράτημα. Πώς γίνεται η δομική του κομματιού για να βγαίνουν αυτό που λέμε οι μουσικές φράσεις. Ίσως μας δοθεί η δυνατότητα λίγο αργότερα να πούμε κάποια από τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει κάποιος να τα έχει στο μυαλό του κατά νου για να προάγεται αυτό που λέμε ψαλτική τέχνη. Αυτό λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε αυτό το κομμάτι, μου έδωσε την περιέργεια ότι το βάθος και η έκταση της βυζαντινής μουσικής είναι άπειρο. Οπότε είναι θέμα δικό σου να μπορέσεις να ανοίξεις τους δρόμους σου. Εμένα μου τους άνοιξε τους δρόμους ο Λυκούργος Αγγελόπουλος τότε, με αυτή τη διαδικασία, τη χοροδιακή εννοώ. Μετά ήταν το θέμα το δικό μου πόσο θα μπορέσω να πάρω αυτό το ερέθισμα που μου δόθηκε για να μπορέσω να εκμεταλλευτώ τη διαδικασία αυτή. Αλλά και ξέρετε, αυτό είχε διάφορους παραμέτρους. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι που ήταν το πρακτικό. Μετά ήταν το κομμάτι της διδασκαλίας, γιατί και εγώ πήγα σε ένα οδείο. Αλλά πήγα σε ένα οδείο που πρώτο πράγμα που τηρούσε ο Λυκούργος, τι ήταν, η πειθαρχία στο πρόγραμμα που έχει το Υπουργείο Πολιτισμού. Το οποίο, δόξα τω Θεώ, έχει θεσπίσει πάρα πολλά πράγματα που θα έπρεπε να διδάσκονται και δυστυχώς δεν διδάσκονται. Άμα το δει κάποιος, θα καταλάβει τι εννοώ σε σχέση με την πλειοθώρα των μαθημάτων, όχι μόνο στο πρώτο, στο δεύτερο έτος, κυρίως στα έτη τα μεγάλα. Το ένα λοιπόν ήταν η πιστή εφαρμογή του προγράμματος. Μετά ήταν μια θεωρητική σύναξη που κάναμε με αρκετά από τα ονόματα σήμερα που ασχολούνται με το θεωρητικό, αν θα θέλατε, πεδίο της βυζαντινής μουσικής. Μια ομάδα λοιπόν ανθρώπων. Το θυμάμαι έτσι σαν να είναι τώρα, αρχίσαμε και κοιτάζαμε τις θεμελιώσεις των ήχων με βάση τον τροχό, τα παλαιά θεωρητικά και εμείς τότε. Με ένα θεωρητικό ήρθα, δεν θέλω να το αναφέρω, δεν έχει νόημα. Αλλά ήταν ένα θεωρητικό που κυκλοφορούσε τότε σε όλη την Ελλάδα. Μετά άρχισα και καταλάβαινα τι γινόταν με το Χρύσανθο, τα παλαιότερα θεωρητικά, τις μελέτες ή όχι. Οπότε αυτό το πεδίο όλο ήταν άγνωστο. Εκεί άνοιγε λοιπόν και το πρακτικό πεδίο που σας είπα πριν, που ήταν το θέμα της χοροδίας. Το θεωρητικό πεδίο ήταν στη σχολή πλέον, στο Δίος Καλκότα που πήγαινα όλα αυτά τα χρόνια και συμπληρωνόταν βέβαια με διάφορες παραμέτρους. Η μία παράμετρος που είχε ενδιαφέρον ήταν η ελληνική ραδιοφωνία. Υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια που στο ραδιόφωνο μια πλειάδα ψαλτών από όλα τα μέρη, έτσι, ενώ και Άγιο Όρος και Κωνσταντινούπολη, αλλά και ψάλτες απ' έξω, από το Λίβανο, ενώ από τις σλαβωνικές χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία, οι οποίες προσκεκλημένοι τότε της ελληνικής ραδιοφωνίας κατέγραφαν μέλη ή που ήταν γνωστά, απλά τα έδιναν με τη δική τους εμπειρία, με τη δική τους παράδοση, αν θα θέλατε, ή άγνωστα για να μπορεί να αυξάνει λίγο αυτό το ρεπερτόριο που λέμε κι εμείς στην εκκλησιαστική μουσική. Εκεί ήταν όντως μια φοβερή εμπειρία πάλι. Συντονιστής ήταν ο Λυκούργος Αγγελόπουλος. Ναι, ήταν όλες αυτές οι δεκαετίες
της ραδιοφωνικής του εμπειρίας, για τα πρώτα χρόνια μιλάω, και μετά κάποιες εκπομπές που κάναμε εμείς στην ψαλτική τέχνη, που βέβαια τότε είχαν περιοριστεί ηχογραφήσεις των ψαλτών. Κυρίως αυτό που σας λέω με τον τομέα των ηχογραφήσεων ήταν το κομμάτι του Λυκούρου. Οι εκπομπές οι δικές μας ήταν μετά πάνω στην ψαλτική τέχνη, αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα των ηχογραφήσεων. Κάναμε όμως άλλα αφιερώματα για τη βυζαντινή μουσική. Αυτά σώζονται μέχρι και σήμερα, και ειδικά τώρα που εμείς οι μικρότεροι στις επαναλήψεις τα ακούμε, φωλούμαστε πάρα πολύ. Ναι, γιατί δεν βρίσκεται πλέον. Ξέρετε, είναι το αρχείο το οποίο ξεκίνησε βέβαια από τον Σίμωνα Καρά στη συνέχεια. Η Δόμνα Σαμίου το προέκτηνε, ή και τα τελευταία χρόνια την Αριέτα Παλιατσάρα ασχολείται με την εκκλησιαστή μουσική. Αλλά ο Λυκούργος του έδωσε την έκταση που υπάρχει. Ξέρετε, δεν υπάρχουν σήμερα ηχογραφήσεις, ας πούμε, του Γιώργου Σύρκα, του Θόδωρου του Βασιλικού. Οι παλιές ηχογραφήσεις που έγιναν στην ελληνική ραδιοφωνία, με του Κωνσταντίνου του Κατσούλα, τώρα μια ομάδα, η συγκινητικότατη ήταν η παρουσία μιας ομάδας Κωνσταντινοπολιτών. Ξέρετε, τα σημερινά χρόνια μπορεί να θυμούμαστε, επειδή είναι εν ζωή ο κύριος Παϊκόπλος και τον χαιρόμαστε όλοι, ο Δημοσθένης Παϊκόπλος, χαιρόμαστε πολλές φορές αυτόν που ζει και ξεχνάμε κάποιους άλλους ανθρώπους που μπορεί να είναι αείμνηστοι, αλλά δεν τους έχουμε χαρεί εμείς, η γενιά η δικιά μου, αν θα θέλατε, και οι περισσότεροι. Υπήρχαν λοιπόν και άλλοι, και Χαγιόπλου και άλλα έτσι ονόματα, που εκείνη την εποχή ηχογραφούσαν μαζί με τον Δημοσθένη τον Παϊκόπλο. Αναφέραμε πριν τον Λεωνίδα του Σφίκα. Έτσι, ήταν μια θεόσταλτη, αν θα θέλατε, μαρτυρία του Λυκούργου ότι μπόρεσε και τον Λεωνίδα τον Σφίκα τον ηχογράφησε συστηματικά. Πάρα πολλές ηχογραφήσεις είχαν γίνει με τον πατέρα Δοσίθο Κατουνακιώτη, τον αόματο, τον τυφλό, που το λένε και με πολύ περηφάνεια και η Θωμάδος, ότι ήταν δασκαλός τους. Έτσι, τον θυμάμαι. Τον θυμάμαι να γράφει Ιάκωβο Πρωτοψάλτη στην ελληνική ραδιοφωνία. Ξέρετε, είναι ορισμένα πράγματα που όταν κατατίθεται το έργο κάποιου, δεν σβήνει εύκολα, γιατί ακριβώς υπάρχει μαρτυρία. Ευτυχώς. Για τα γραφέντα, υπάρχει μια πολύ ωραία φράση που είχε πει ο Ματθαίος ο Πατοπεδινός κάποτε, σε ένα από τα χειρόγραφά του που είχα δει. Έλεγε: «Η μεν χειρ σύπεται χώμα, τα δε γραφέντα μένουσι στον αιώνα». Δηλαδή, το χέρι που έχουμε σαπίζει, αλλά τα γραφέντα, αυτά που μένουν, είναι αυτά που μένουν στον αιώνα. Και έτσι είναι. Το έργο, πιστεύω, που παράγει ο καθένας μένει. Γιατί εμείς είμαστε περαστικοί αυτός. Διάκονοι, δεν είμαστε σε αυτή την τέχνη. Ακριβώς, ακριβώς. Και ευτυχώς που υπάρχουν τα γραφέντα, και εμείς οι νεότεροι και αυτοί που θα έρθουν ακόμα, θα μπορούν να μην έχουν, όπως είπατε κι εσείς, μόνο ένα χαρτί τυχείο βυζαντινής μουσικής, αλλά να είναι το ατελείωτο και να μπορεί ο καθένας στο πεδίο της μουσικής να διαπρέψει. Πιστεύω ότι πραγματικά, επειδή η βυζαντινή μουσική είναι ένα ψηφιδωτό, ο καθένας μπορεί να βάζει ένα λιθαράκι. Οπότε να κρατάει αυτό που λέμε παράδοση, αλλά το λιθαράκι αυτό να αυξάνει το υλικό που θα έπρεπε να έχει ο επόμενος. Και μιλάμε τώρα και για τη γραπτή και την προφορική παράδοση. Μια και λέτε λοιπόν αυτό το κομμάτι που έχει σχέση με τα ταξίδια στο Άγιο Όρος και στην Κωνσταντινούπολη, ήταν κυνήγι ενός φοιτητή λοιπόν που ήθελε να ψάξει πράγματα. Και θυμάμαι ότι μάζευα κι εγώ τα χρήματα με το χατζλίκι μου, έτσι. Δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα από πλευράς οικογένειας, γιατί ήμουν φοιτητή στην Αθήνα, οπότε υπήρχαν τα έξοδα ήδη του φοιτητού. Έτσι λοιπόν, όταν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα, έφευγα ή για την Κωνσταντινούπολη ή για τον Άγιο Όρος. Για να ξεκινήσω λοιπόν από τη Μεγάλη Εκκλησία, όπως λέμε, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, ήταν τα χρόνια που ζούσα ακόμα μια φοβερή προσωπικότητα, τον έχουμε ακούσει όλοι οι ασχολούμενοι, που ήταν ο πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Τσινάρας. Τον θεωρώ όντως μια κορυφαία προσωπικότητα, όχι εγώ. Εγώ απλά τον έζησα λίγο. Πολύ πιο τυχεροί βέβαια είναι οι Κωνσταντινοπολίτες, έτσι εννοείται. Αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος θύμιζε Ιάκωβο Πρωτοψάλτη. Και στην παρουσία του, και επιβλητικότατος, εκφραστικότατος στη βυζαντινή μας μουσική, και πολύ πράος και ειρηνικός. Το λέω γιατί γλεντούσαμε με αυτόν τον άνθρωπο, είτε στην Κωνσταντινούπολη, είτε όταν ερχόταν στην Αθήνα. Το λέω, ξέρετε, γιατί πολλές φορές τι γίνεται. Η δουλειά κάποιου δυστυχώς δημιουργεί από εγωισμούς, δημιουργεί έρηδες. Και αυτό που μου λέγατε για τις προηγούμενες εποχές είναι ότι εγώ ήρθα σε κάποιες εποχές που οι άνθρωποι μεταξύ τους μπορεί να είχαν, ξέρετε, ότι μου αρέσει κάποιος λίγο περισσότερο από τον άλλον, αλλά υπήρχε μια ευγένεια. Δεν μπορώ να θυμηθώ δηλαδή τις κόντρες που υπάρχουν σήμερα ή δυστυχώς ανθρώπινα στοιχεία τα οποία είναι αρνητικά. Αυτό το λέω σαν παράδειγμα με τον Παναγιώτη τον Τζινάρα. Όταν ερχόταν στην Αθήνα, με μεγάλη χαρά βρισκόμασταν στην Αγία Ειρήνη, γιατί εγώ τότε ήμουν αριστερός ή βοηθούσα στο αριστερό αναλόγιο. Τα χρόνια εκείνα λοιπόν, όταν ηχογραφούσαμε στην ΕΡΤ, πάλι με πολύ χαρά βρισκόμασταν. Το ήξερε το έργο και του Λυκούργου και το. Εγώ τίποτα. Φοιτητής ήμουν τότε. Αυτό σε σχέση με την αγάπη του προσώπου, έτσι, με τον πατέρα Παναγιώτη Τσινάρα. Έβλεπε τους χορούς στην Αγία Ειρήνη. Ψάλαμε μαζί. Ενώ και τα σύντομα κομμάτια, τα μέλη και τα αργά. Στη ραδιοφωνία είχε
ένα ρεπερτόριο κυρίως της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είχε ηχογραφήσει ο πατήρ Παναγιώτης και μας έλεγε βέβαια για την ζωή στην πόλη και το πώς θα μπορούσε ο καθένας να κάνει κάτι σε σχέση με αυτό που λέμε βυζαντινή μουσική. Εκείνα τα χρόνια είχε αναλάβει ο Λεωνίδας ο Αστέρης, ήταν τα πρώτα χρόνια. Την καριέρα του, αν θα λέγαμε, ή το διακόνημά του, αν θα θέλατε, ως πρωτοψάλτης, άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Και εδώ πάλι, δεν είναι λίγο ότι τόσα χρόνια αυτός ο άνθρωπος δίνει μια μαρτυρία ψαλτική στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αριστερά τότε ήταν ο Βασίλης ο Εμμανουηλίδης, ως άρχον λαμπαδάρης, τον πρόλαβα εκείνα τα χρόνια και μάλιστα τον ρωτούσα πάρα πολλά πράγματα. Τεχνικά, έτσι θα σας πω τώρα. Κάποτε ήθελα να δω για τον δεύτερο ήχο, αν το ισοκράτημα είναι μόνο δι ή αν κατεβαίνει και στο βου. Γιατί ερχόμουν εδώ στην Αθήνα, ακούγαμε συνέχεια το δι, βου, τις αλλαγές και όλα αυτά. Ο Λυκούρος επέμενε, όχι, το ισοκράτημα στο δεύτερο ήχο πρέπει να μένει μόνο στο δι, ότι είναι η βάση του ήχου. Και πάω κάποια στιγμή λοιπόν και δοκιμάζω με τα παιδιά στο ψαλτήρι, αριστερά όντες στον Εμμανουηλίδη, σε ένα μέλος του δευτέρου ήχου. Λέω, παιδιά, να αλλάξουμε βου, να δούμε τι θα κάνει. Οπότε όπως ήταν το μέλος, πάω να αλλάξουμε βου και γυρνάει ο Εμμανουηλίδης και τι ήθελε. Ήθελε να ακούσει το δι, να ακούσει το συνεχόμενο ισοκράτημα. Και εδώ ως παρεμβολή το λέω, γιατί πολλές φορές ξέρετε τι γίνεται. Προσλαμβάνουμε εμείς σήμερα τι γίνεται στα χειρόγραφα που κυκλοφορούν, των εκδόσεων εννοώ, και δεν ξέρουμε τι γινόταν στην ιστορία. Ας μην πω το όνομα του πρωτοψάλτη, αλλά όταν το ζήτησαν κάποια στιγμή σε μια ηχογράφηση, η οποία υπάρχει με το συνεχόμενο διεισοκράτημα στο δεύτερο ήχο. Έτσι το λέω γιατί αξίζει το τι θα μας πει ακριβώς. Είστε πολύ γρήγορος, θα σας ρώταγα παρακάτω, αλλά έχετε μπει ήδη στο θέμα για το ισοκράτημα. Το ένα φέρνει το άλλο. Ναι, είναι ωραία συζήτηση. Έτσι ακριβώς. Στο δι λοιπόν του δεύτερου ήχου του λένε Βάσκαλε, να κάνουμε δι, γιατί του είχαν σημειώσει αλλαγές. Και τις έκανε βέβαια κι αυτός. Έτσι άλλαζε, δι βου. Του λέει κάποια στιγμή Δάσκαλε, να δοκιμάσουμε το δι. Και λέει το εξής συνταγραφικό. Μπράβο ρε παιδί μου. Το ακούει με το δι λοιπόν κάτω δι και λέει μου θυμήσατε έτσι παιδί όταν ήμουν στο Πατριαρχείο. Εγώ εκείνη την ώρα λοιπόν δεν ήμουν εκεί, αλλά θα τον ρώταγα. Του λέγα βρε παιδί μου, ωραία. Αφού βλέπεις λοιπόν ότι παιδί στο Πατριαρχείο έκανες αυτό, γιατί άλλαξες μετά. Και θα το συζητούσαμε βέβαια μουσικά, έτσι, αυτό που λέγαμε, τι ισοκράτημα θα μπορούσε να κρατήσει. Αυτό σαν παράδειγμα. Αυτές ήταν οι εμπειρίες στην Κωνσταντινούπολη. Για να μην πούμε βέβαια και άλλους ψάλτες που υπήρχαν στην εποχή εκείνη. Φαντάζομαι στην Κωνσταντινούπολη όποιον ψάρτη και να πιάναμε θα είχε μεγάλη εμπειρία και φοβερή παράδοση μέσα του, έτσι δεν είναι? Μα η παράδοση, την εποχή. Η παράδοση υπήρχε. Η παράδοση εννοείται. Αυτό που θα πρέπει όμως να δούμε, γι' αυτό σας λέω, πρέπει να πηγαίνουμε πάντα στο επόμενο πράγμα, στην επόμενη φάση, αν θα θέλατε, για την ψαλτική, είναι ακόμα και αυτή η παράδοση πόσο μπορεί να προχωρήσει. Είναι αυτό που λέγατε πριν με την έρευνα. Εγώ θα σας το συνδέσω λίγο σε σχέση με τις σχολές. Στις σχολές που λέμε βυζαντινής μουσικής. Ως ρεπερτόριο, ας πούμε, στα κοινωνικά, λέω ένα παράδειγμα εγώ, τώρα ως παράδειγμα, αναφέρονται μόνο τα κοινωνικά του Πέτρου του Λαμπαδαρίου ή του Κωνσταντίνου, αν θέλετε, του Πρωτοψάλτου. Και ρωτάω κι εγώ, τα παλαιότερα κοινωνικά του Μπαλασίου, του Κλαδά, του Κουκουζέλη, βλέπετε. Δηλαδή, υπάρχει μεν ο νόμος ο οποίος μας περιορίζει μέχρι τον Πέτρο Λαμπαδάριο, ακόμα και την πλευρά του Πατριαρχείου, έτσι. Δεν θα πρέπει να ανατρέξουμε και στα προηγούμενα των μεταβυζαντινών ή βυζαντινών μαϊστόρων ή πρωτοψάλτων, πρωτοψάλτων του Πατριαρχείου. Δεν θα πρέπει λοιπόν, είναι κακό το να μπορέσει κάποιος ή ως πρωτοψάλτης ή ως χοροδία να αναδείξει αυτό το ρεπερτόριο. Αυτό λίγο για να το συνδέσουμε, βλέπετε. Υπάρχει λοιπόν ένα ρεπερτόριο το οποίο είχε μείνει πίσω, αυτό που λέγατε πριν. Εξηγήσεις αυτές που υπάρχουν σήμερα στη βιβλιοθήκη, την δική μας, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, δεν πάω μακριά στις βιβλιοθήκες των Μονών ή άλλων περιοχών, είναι εξηγήσεις του Χουρμουζίου και του Γρηγορίου, ανθρώπων του Πατριαρχείου, και είναι χιλιάδες σελίδων. Ξέρετε, όταν με ρωτάει κάποιος ποια είναι η εμπειρία σου και τι βλέπεις με τη βυζαντινή μουσική που έχει φτάσει, λέω πουθενά. Απλά προχωράω, γιατί ξέρουμε ακριβώς μέσα από τα χειρόγραφα τι μπορούν να μας βγάλουν ως πλούτο ή από την πλευρά τη μουσική ή από την έρευνα. Αυτό είναι, πρέπει να το θίξουμε έτσι. Η έρευνα πολλές φορές σου ανατρέπει πράγματα από αυτά που ξέρεις, αλλά δεν είναι κακό. Δηλαδή μπορεί να έχεις μάθει κάτι λάθος. Το να πεις εσύ, εγώ κρατάω την παράδοσή μου, είναι σωστό. Αλλά αν η παράδοση είναι λάθος. Μάλιστα. Εκεί τι κάνουμε. Το έχει βγάλει η έρευνα. Κάπου σου δείχνει ότι η φθορά αυτή υπάρχει, την έχουν βάλει τρεις εξηγητές, παλιά δεν υπήρχε. Και εσύ έχει προχωρήσει λάθος. Αν έρθει κάποιος και σου πει, βρε παιδί μου, το χειρόγραφο δεν υπήρχε. Άλλο πράγμα θέλουν να δείξουν οι εξηγητές, εσύ τι θα πεις. Εννοείται ότι μπορείς να πεις, εμένα με το έμαθε ο δάσκαλός μου, έτσι και τελειώσαμε. Αλλά αν πάει κάποιος άλλος και πει, ωραία. Εγώ όμως θα το πω κάπως αλλιώς, δεν νομίζω πέρα από αυτός τελικά λάθος. Όπως και εσείς υπάρχουν και άλλοι ερευνητές και ευτυχώς τα παιδιά σήμερα έχουν την ευκαιρία να δουν περισσότερα πράγματα από ό,τι έβλεπε ένας νέος τότε. Είτε με το διαδίκτυο είτε με τους δασκάλους που είναι πιο εμπλουτισμένοι σε υλικό.
Μπαίνοντας πιο βαθιά στα θέματα της βυζαντινής μουσικής, θέλω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Μία ερώτηση η οποία στο παρελθόν έχει απασχολήσει πάρα πολύ τον ιεροψαλτικό κόσμο. Μάλιστα, υπάρχει και μία διαμάχη μέχρι και σήμερα στον ιεροψαλτικό κόσμο. Το θέμα είναι το ισοκράτημα στο μέλος και τα απηχήματα. Θα θέλαμε να μας πείτε τη γνώμη σας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα πει ο Αγγελίδης ο Κώστας τη γνώμη του, διότι ειδικά στα ισοκρατήματα που έχουμε μιλήσει και κάτι δίνει οι δυο μας, είστε πολύ τεκμηριωμένος. Να σας ακούσουμε. Η προφορική παράδοση ξέρουμε όλοι ότι έχει διατηρήσει αυτό που λέμε το Άγιο. Το Άγιο είτε στην Κωνσταντινούπολη, είτε στο Άγιο Όρος, λέγεται από όλους. Άρα θέλω να πω λοιπόν, έχουμε την ένδειξη του παλαιού απηχήματος, αλλά δεν έχουμε κρατήσει τα υπόλοιπα. Ενώ του πρώτου ήχου του Ανανέας, του δευτέρου του Νεανέας και ούτω καθεξής. Δεν νομίζω να είναι λανθασμένη τακτική, γιατί ακριβώς με βάση αυτά τα απηχήματα ξεκινούσαν οι αρχάροι την διδασκαλία του στη βυζαντινή μουσική. Αν δούμε τον τροχό, ή πώς ανέβαιναν στους κύριους ήχους, ή πώς κατέβαιναν στους πλαγίους ήχους, ξεκίναγαν ακριβώς λέγοντας τα απηχήματα. Παραγωγή των ήχων. Προς τους κύριους και τους πλαγίους. Άρα θέλω να πω αυτό ήταν μορφή διδασκαλίας. Δεύτερον, δεν είναι κάτι που το βρήκε ένας τελευταίος ερευνητής, αν αναφέρουμε τον Καράξε ή τον. Τη Θεσσαλονίκη τον Ευθυμιάδη, ας πούμε. Δεν ήταν κάποιος τελευταίων θεωρητικών. Κάποιος μου είπε λοιπόν ότι χάλασε την παράδοση του Αγίου Όρους και μπήκαν απηχήματα που δεν έλεγαν οι Αγιορείτες. Το καταρχήν δεν έλεγαν οι Αγιορείτες, έλεγαν Άγιοι. Δεύτερον, η παράδοση που έχετε ακούσει εσείς είναι από το 1920 και μετά. Έχετε ακούσει κάτι από τον 8ο μέχρι το 1920 και εγώ δεν έχω ακούσει. Αλλά τότε εγώ κινούμαι, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει προφορική παράδοση, με βάση τη γραπτή. Η γραπτή παράδοση λοιπόν διασώζει απηχήματα. Το έχουμε κλείσει, λέω, αυτό το κομμάτι. Γιατί συνήθως αυτό γίνεται. Ξέρετε, δεν το έλεγε ο δασκαλός μου, άρα δεν υπάρχει. Άρα και δεν υπάρχει. Είναι γνωστό. Μου έλεγε κάποιος, ας πούμε, για πατριαρχικό. Λέω, εντάξει, ρε παιδί μου. Και όταν στον είναι δυνάμεις, ο δικός σου πατριαρχικός δάσκαλος ή ο προφορικός ή ο γραπτός, ενώ των γραπτών κειμένων, έτσι, λέει είναι Χιανές. Γιατί εκεί τον Χιανές πρέπει να ψάλετε, επειδή το έγραψε. Λέω, τι να κάνουμε τώρα. Ζούσε ο δάσκαλός σου να του εξηγούσε γιατί έπρεπε να γράψει και στα επόμενα. Ως άποψη. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να επέμβουμε στην παράδοση του άλλου, είτε του πρωτοψάλτη στο Πατριαρχείο, είτε του Λαμπαδαρίου, είτε του Αγιορείτη. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Δεν το λέω. Το λέω με πολύ ταπείνωση, έτσι. Εννοείται ότι μπορεί να λέει αυτό που λέει. Αυτό είναι η παράδοσή του. Αλλά μπορεί να αφήσει και εμένα όμως στην ενορία μου να λέω Ανανές, Νεανές. Δεν μπορεί να έρθει να μου πει ότι εγώ είμαι οτιδήποτε, επειδή ακριβώς λέω το Νεανές ή το Νεανές. Με αυτή την έννοια το λέω. Είμαι τη χοροδία, τεκπηριωμένος επιστημονικά, ψάλλω Νεανές, Νεανές, γιατί δόξα τω Θεώ δεν είμαστε μόνοι μας. Αυτό για να συνδέσουμε λίγο την προηγούμενη κουβέντα που είπατε, για να μην θεωρείτε ότι εγώ είμαι κάτι. Όχι, εγώ είμαι ένα κομμάτι του παζλ, το είπα, του ψηφίδα του. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας. Ενώ είτε το κομμάτι αυτό των ηχογραφήσεων που έχει, των ανθρώπων. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τις έδρες Βυζαντινής Μουσικολογίας, των ανθρώπων, των σχολών που έχουν δημιουργηθεί στο Πανεπιστήμιο πλέον και την πληθώρα των ανθρώπων που ασχολούνται και έχουν κάνει διδακτορικές διατριβές. Που ακριβώς τι είναι, αυτό είναι η έρευνα που σας έλεγα πριν. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε πάρα πολλές χοροδίες, οι οποίες ασχολούνται πλέον, θα σας έλεγα, με επιστημονική γνώση και κατάρτιση σε σχέση με την ψαλτική τέχνη. Όχι με τον γνωστό τρόπο των παλαιών χοροδιών που ήξεραν 10 πράγματα και 10 πράγματα έλεγαν όλο τον χρόνο. Κάθε Χριστούγεννα θυμηθείτε λίγο, αν θυμηθείτε παλιές χοροδίες. Όλα τα ίδια και τα ίδια. Όλα τα ίδια ακριβώς. Δεν θα πρέπει να τα Χριστούγεννα, τα επόμενα κάτι να πεις. Εγώ δεν θέλω να αλλάξει ένα πρόγραμμα κάποιος. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν μαθήματα που θα μπορούσε να το αλλάξει. Μεγάλη εβδομάδα το ίδιο. Δεν μπορεί να αλλάξει λίγο αυτό το πράγμα να προσθεθεί. Δεν λέω ποιοτικά πόσο μπορεί να δέσει μια χοροδία. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι ερμηνευτικό. Άρα θέλω να πω, αναφέραμε λοιπόν το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας, τις έδρες των πανεπιστημίων, τα μουσικά γυμνάσια και τα λύκεια. Είναι μεγάλη προσφορά αυτών των ανθρώπων. Άλλοι σήμερα είναι αείμνηστοι, άλλοι είναι ζώντες. Και γίνεται μια μεγάλη μάχη των μουσικών γυμνασίων και λυκείων. Το ότι έχει μπει η Βυζαντινή μουσική, πού υπάρχει. Δεν υπάρχει αλλού. Εξοβελιστέ από όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια. Τα ξέρετε γενικά η ελληνική μουσική. Άρα θέλω να πω ότι. Δοξάζουμε το Θεό, γιατί ακριβώς υπάρχουν νέοι άνθρωποι πλέον που προσπαθούν να παντρέψουν αυτό που θα λέγαμε θεωρία και πράξη. Για τα ισοκρατήματα. Για τα ισοκρατήματα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το δούμε λίγο εγκεφαλικά πρώτα. Και μετά θα σας πω και καρδιακά. Τι εννοώ εγκεφαλικά. Οι λιγότερες αλλαγές, αν βάλουμε κάποιον, και θα σας έλεγα ακόμα και από τη Δύση, και του βάλουμε μία χοροδία που γίνονται συχνές εναλλαγές. Και του δώσουμε και μία άλλη χοροδία που αλλάζει σπανιότατα, αν θα θέλατε, ισοκράτημα. Έτσι, πολύ λιτό, αν θα θέλατε, πολύ απέριτο. Του δώσουμε αυτά τα δύο ακούσματα, θα πει αυτό είναι δικό μου.
το δυτικό τρόπο, θα πει ότι είναι δικό του. Αυτό που θα τον αγκαλιάσει και θα τον συγκινήσει και θα πάει σε αυτό που σας έλεγα πριν, το καρδιακό, θα είναι το πιο ταπεινό. Είσαι Έλληνα σήμερα, αν το δει, σε μία ασχολούμενο με τη Βυζαντινή και του δώσει κάτι. Με ένα απλό λιτό ισοκράτη, μα πει: άρε, παιδί μου, ωραίο είναι αυτό, παραδοσιακό. Γιατί θα το τονίσει παραδοσιακό? Μέσα από την απλότητα του μέλους. Έχω παράδειγμα. Υπάρχει ηχογράφηση με τον πατέρα Δοσίθα τον Κατουνακιώτη, που σε έναν πολυέλο, αν θυμάμαι καλά, του Πέτρου Λαμπαδαρίου, το Δούλη Κύριον, κρατάνε πα σε απίστευτα μοναδική στιγμή. Πώς να σου πω, κρατάνε μόνο πα. Είναι πολύ λίγες οι αλλαγές που έχουν. Καταπληκτικό είναι το μέλος. Δεν έχει αποστερηθεί από κάτι. Αυτό πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε τώρα για να πάμε λίγο πιο μουσικά. Αλλάζουμε ήχο όχι όταν μας αρέσει στο αυτί, γιατί πολλές φορές το αυτί μας είναι αλλοιωμένο. Δεν είναι το αυτί, ξέρετε, ενός Ανατολίτη. Δεν είμαστε στην Κωνσταντινούπολη των παλαιών χρόνων που ήταν ανατολική μουσική και ακούγαμε συνέχεια τα όργανα τα ανατολικά. Είμαστε επηρεασμένοι από τη Δύση. Ακόμα και τα κουπανιαμέντα των μουσικών εδώ δεν παίζουν όπως παίζαν οι παλιοί οργανοπαίκτες. Οπότε είναι αλλοιωμένο το άκουσμά μας για να φτάσουμε να το πούμε. Αλλάζουμε λοιπόν ισοκράτημα όταν αλλάζουμε ήχο. Εκείνη η διαφορά. Όταν φτάσει κάποιος και καταλάβει αυτό που λέω τώρα, πότε αλλάζουμε ήχο, τότε θα καταλάβει πότε είναι η αλλαγή του ισοκρατήματος. Δεν πάει όταν μας πάει το αυτί. Γιατί το αυτί μας μπορεί να λάθος τοποθετημένο. Με απλή έτσι, γνώμη και άποψη. Μας είπατε για την Κωνσταντινούπολη. Δεν θέλω να λησμονήσουμε το Άγιο Όρος, που φαντάζομαι και εκεί θα ήταν για εσάς σταθμός. Και ειδικά στη Μονή Βατοπεδίου. Γενικά το Άγιο Όρος και το περιβόλι της Παναγίας είναι μεγάλη εκπαίδευση, ένα μεγάλο σχολείο για όλους. Και σίγουρα είναι και για αυτούς που ασχολούνται με την Βυζαντινή μουσική. Το ότι υπήρχε σύνδεση μεταξύ των δύο, ένα από τα καλύτερα παραδείγματα, ξέρετε ποιο είναι, είναι ο Δαμιανός ο Βατοπεδινός. Ο οποίος τι ήταν? Δάσκαλος, λέμε, των πολιτών μουσικών. Κάποια στιγμή στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε έλλειψη ψαλτών και κάλεσαν από τη Μονή Βατοπεδίου αναγνωρισμένο δάσκαλο που βρέθηκε να είναι ο Δαμιανός ο Βατοπεδινός και πήγε ο Δαμιανός ο Βατοπεδινός και δίδαξε. Ήταν ο δάσκαλος του Μπερεκέτη. Άρα οι Κωνσταντινούπολίτες με το Βατοπέδι έχουν μεγάλη συγγένεια. Βέβαια, μα υπάρχει, γι' αυτό σας λέω το παράδειγμα του Δαμιανού του Βατοπεδινού, για να το συνδέσουμε λίγο και μετά Άγιο Όρος. Αυτό που θα λέγαμε συγκοινωνούντα δοχεία. Γιατί ρωτάνε πολύ από πού και ως πού έχει παράδοση το Άγιο Όρος Κωνσταντινούπολιτικη. Ή μάλλον θα το πω ανάποδα. Από πού και ως πού συνδέεται το Κωνσταντινούπολη με το Άγιο Όρος? Τότε δεν ξέρουν ιστορία και γυρνάμε σε αυτό που λέγαμε πριν. Η παιδεία δεν βλάπτει. Το να ξέρει κάποιος τη νεότερη εκκλησιαστική ιστορία είναι, εννοείται ότι είναι μεγάλη υπόθεση. Αλλά δεν πρέπει να πάει και λίγο πιο πίσω. Για να μιλήσει για παράδοση θα πρέπει να γυρίσει λίγο πιο πίσω. Εκεί που σας έλεγα ότι ανοίγουν οι δρόμοι της έρευνας πλέον. Αυτό λοιπόν για να κλείσουμε λίγο τη σύνδεση μεταξύ του Αγίου Όρους και του Πατριαρχείου, γι' αυτό σας ανέφερα το Δαμιανό το Βατοπεδινό. Σε σχέση με το Άγιο Όρος λοιπόν, υπάρχουν καταπληκτικές εμπειρίες, γιατί οι εμπειρίες εκεί ήταν οι φορείς οι ίδιοι της ψαλτικής. Ποιοι ήταν οι φορείς? Στις Καριές, Διάκο Διονύσης Φυρφυρής, ο Γαβρίλ Μακαβός, οι Ασαφέοι, όλοι αυτοί ήταν στο κέντρο. Υπήρχε λοιπόν ο ένας πυρήνας που ήταν οι ψάλτες των Καριών και οι γνωστές μοναστικές αδελφότητες βέβαια και ψαλτικές, οι Δανειλαίοι, οι Θωμάδες και ο πατήρ Σπυρίδωνο Μικραγιαννίτης που ήταν στην κάτω πλευρά του Αγίου Όρους, στην έρημο όπως λέμε του Αγίου Όρους, με μια φοβερή και πολύχρονη και με δεκαετίες προσέγγιση και προσπάθεια πάνω στην Βυζαντινή μουσική. Είναι γνωστή, δεν τονίζουν γλάφκο στις Αθήνες όπως λέμε. Και εκεί κάπου μπήκε το κομμάτι το δικό μου, αν θα θέλατε, στην Μονή Βατοπεδίου, που και αυτό έγινε με πολλή διάκριση. Ξέρετε, ήμουν πολύ τυχερός, γιατί στη Μονή Βατοπεδίου πρόλαβα καταρχήν τον πατέρα Ιγνάτιο, ο οποίος ήταν ο ψάλτης του μοναστηριού, αν θα θέλετε, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι ήταν ιδιόρυθμο και ήρθε κάποια στιγμή και έγινε κοινόβιο. Ο πατήρ Ιγνάτιος όμως ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα με τον γέροντα Ευδόκιμο, που ήταν ο πνευματικός του μοναστηριού. Πρόλαβα λοιπόν τον γέροντα Ιγνάτιο, ο οποίος ήταν μαθητής του Ρωμανού του Βατοπεδίνου. Ήταν η τελευταία γενιά, αν θα θέλετε, των διδασκάλων που λέμε σε σχέση με την Μονή Βατοπεδίου. Ο πατήρ Ιγνάτιος ζούσε μέσα στο μοναστήρι και λίγο πιο έξω υπήρχε ο Παπαγιάννης, όπως λέγεται, στην περιοχή της Κολυτσούς, και ο πατήρ Βασίλειος πάλι στο κελί των Αγίων Αναργύρων. Αυτός ήταν μαθητής του γέρον Μπουζίκα, όπως λέμε, παλιού ψάλτη των Καρεών, ο οποίος δεν έμεινε τόσο γνωστός, γιατί ξέρετε, δεν πήγαινε στα πανηγύρια, δεν έψαλε στο πρωτάτο όπως ο Φυρφυρής. Αλλά έχω διασταυρώσει μέσω του γέροντος Παϊσίου ότι έλεγε πολλές φορές ο γέροντας Παϊσίου, βρε παιδί μου, λέει, ο γέρον Μπουζίκας ήταν ψάλτης. Τον ακούγαμε, λέει, μες στα κελιά μας. Για το εκπαιδευτικό κομμάτι το είχαμε διασταυρώσει άλλωστε με τον Παπαβασίλη. Έβλεπες λοιπόν τον μοναχό που ήξερε την
βυζαντινή μουσική, τα κομμάτια που λέγαμε πριν ως παράδοση. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να σταθούμε είναι αυτό που έλεγε ο Φυρφυρής, το ήθος του ψάλιν, βρε παιδί μου. Εκείνο το κομμάτι που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και βγαίνει τελικά σε αυτό που λέμε βυζαντινή μουσική και το προσλαμβάνει ο κόσμος. Γιατί πολλές φορές θεωρούμε ότι ο κόσμος δεν το προσλαμβάνει. Είναι η εκκλησιαστικότητα στο ψάλσιμο. Αν μπορέσει κάποιος και ταπεινωθεί και δεν βγάλει εγωισμό και φάει λίγο τα μούτρα του, τότε εγώ πιστεύω ότι μπορεί να προσευχηθεί για να λειτουργήσει η βυζαντινή μουσική. Μπορεί να το λέγαμε, αλλά το προλαβαίνω. Μπορεί να με ρωτούσατε τι είναι η βυζαντινή μουσική. Για να λειτουργήσει ως λειτουργική τέχνη, πρέπει να είναι κατανυκτική. Πρέπει να είναι προσευχητική. Πρέπει να είναι χωρίς αυτό που είπα πριν, εγωισμό. Αλίμονο από τον ψάλτη που θα καθίσει στο ψαλτήρι και θα υπερβεί τα διαστότα. Πολύ σωστά, και να ξέρουμε και οι ιερείς και οι ψάλτες ότι ο κόσμος από κάτω που ακούει και προσεύχεται είναι ο αυστηρότερος κριτής. Έτσι δεν είναι? Ενώπιον Θεού λοιπόν καλούμαστε να υπηρετήσουμε μια. Εγώ δεν βγάζω την τέχνη απ' έξω. Αλίμονό μας να βγάλουμε. Το λέει και η χοροδία τρόπος. Μιλάμε για ψαλτική τέχνη. Λέγομαι ότι είμαι δάσκαλος ψαλτικής. Εννοείται ότι την υπηρετώ, γιατί ακριβώς έχουμε μια παράδοση αιώνων και δεν μπορούμε να την απεμπολίσουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει θα βγάλουμε το εκκλησιαστικό κομμάτι. Για μένα λοιπόν το πάντρεμα του εκκλησιαστικού ήθους που μπορεί να έχει ο άνθρωπος σε σχέση με το μουσικό πεδίο και το τι καλύτερο μπορεί να δημιουργήσει στην μουσική είναι το άριστο αποτέλεσμα. Ξέρετε, ρωτούσα κάποιον κάποια στιγμή για συγκεκριμένο τόπο αν νύστευαν οι ψάλτες. Και μου λέει, γιατί παιδί μου να νύστευαν οι ψάλτες? Αν νύστευαν, πώς θα ψέλνανε? Εγώ δεν νομίζω ότι είναι δικαιολογία αυτό. Εννοείται. Στο Άγιο Όρος δεν έχω πιστεί εγώ ότι οι μοναχοί εκεί που νηστεύουν και ασκούνται δεν έχουν ένα μουσικό αποτέλεσμα. Ίσα-ίσα, αν θα θέλατε, μπορώ να γυρίσω και από την επόμενη πλευρά. Πολλές φορές εμείς οι κοσμικοί ψάλτες κουραζόμαστε στην Αθήνα που ψάλουμε 3 ώρες την Κυριακή το πρωί και δεν πάμε και στον Εσπερινό του Σαββάτου ή ξέρω εγώ πότε πάμε στην Εκκλησία. Και βλέπεις έναν Αγιορείτη να φεύγει για τους Δανειλαίους, ας πούμε τώρα, ή για τους Θωμάδες ή για τον Παπασπυρίδωνα, να φεύγει από τα Κατουνάκια, να φτάνει στο Πατοπέδι που σημαίνει πρέπει να κατέβει στην Αγία Άννα, να πάρει το καράβι, να φτάσει στη Δάφνη, από τη Δάφνη να ανέβει στις Καριές, από τις Καριές να πάρει άλλο αυτοκίνητο, να φτάσει στο Πατοπέδι, θα φτάσει το μεσημέρι και μετά από ένα κέρασμα θα πάει να κάνει αγρυπνία. Κύριε Αγγελίδη, ξέρετε γιατί δεν κουράζονται? Γιατί ψέλνουν με προσευχή. Αυτό. Πράγμα το οποίο με τα λεγόμενά σας εννοείται ότι σήμερα από τους ψάλτες λείπει αυτό το προσευχητικό, το ταπεινό ψάλσιμο. Νομίζω ότι λίγοι, ξέρετε, κυνηγάνε πάρα πολύ αυτό που θα λέγαμε το επαγγελματικό κομμάτι. Ξέρετε, ακούγεται πάρα πολλές φορές. Το θέμα της αμοιβής, τίποτα δεν είναι έξω. Αλλά με την καλή έννοια. Το θέμα των ορίων είναι που πρέπει να προσεχθεί. Και το θέμα των ορίων, με πολύ αγάπη το λέω σε όλους, δεν είναι μόνο στο μουσικό, δεν είναι μόνο στο θεωρητικό, είναι και σε αυτό που λέγαμε το θέμα του ήθους. Αν θέλουμε να υπηρετούμε αυτό που θα λέγαμε εκκλησιαστική μουσική. Να μην τονίζουμε μόνο την ψαλτική τέχνη, δεν πάβει να είναι εκκλησιαστική μουσική. Εκεί η καταλογράφηση λοιπόν των κωδίκων, του έργου δηλαδή των βατοπεδινών μελοποιών, είτε αυτό αν ήταν Μαθαίος ο βατοπεδινός, ή αν ήταν πριν Ιωάσαφ, ή Σπυρίδωνας είναι από τους νεότερους του Ρωμανού, είχε γίνει από τον καθηγητή Γρηγόριο Στάθη και τους συνεργάτες του. Εμείς τι έπρεπε να κάνουμε στο μοναστήρι? Να αναδείξουμε ακριβώς αυτό το πλούτο των βατοπεδινών μελοποιών. Μιας και εγώ ήμουν προσκεκλημένος να μπορέσω να κάνω ό,τι μπορούσα να κάνω σε σχέση με την Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Και αυτό έπρεπε να γίνει βέβαια μέσα από το εκδοτικό έργο. Από τη μία ήταν έκδοση μουσικού κώδικα που ξεκινήσαμε με την Πανηγυρική, που ήταν ο πρώτος κώδικας που έγινε, και την έκδοση των έργων των μελοποιών που το μπορέσαμε να το προάγουμε μέσω των εκδόσεων των μουσικών, των ψηφιακών δίσκων. Αυτό που πρέπει να πούμε σε σχέση με την Μονή Βατοπεδίου τι ήταν? Έπρεπε λοιπόν να συγκροτηθεί κάτι θεωρητικά και πρακτικά με βάση την προφορική παράδοση. Θεωρητικά, με ό,τι σύγγραμμα μπορούσε να υπάρχει σήμερα, που οι νεότεροι έρωνα, το είπατε και εσείς άλλωστε, ότι σήμερα οι νέοι έχουν πλησιάσει τις βιβλιοθήκες. Υπάρχουν προσεγγίσιμες πλέον οι θεωρητικές, αν θα θέλατε, μελέτες όλων των ανθρώπων. Το ένα πεδίο. Το δεύτερο είναι η έρευνα, που βγαίνει μέσα από τα διδακτορικά και όλα αυτά τα. Σήμερα βρίσκουμε χειρόγραφα του Χρυσάνθος, με τον Τρίνο Δασκάλ. Αυτόγραφους κώδικες. Ήρθε στο Πανεπιστήμιο η βιβλιοθήκη του Κωνσταντίνου Ψάχου. Αυτό είναι υλικό που δεν το είχαμε. Οπότε αυτό είναι που λέγαμε το δεύτερο θεωρητικό κομμάτι και πρακτικά αυτό που σας λέω προφορική παράδοση τι ήταν? Να συλλεγεί ένα υλικό πλούσιο ηχητικό με τις ηχογραφίες των Αγιοριτών. Πέρα από τους κοσμικούς ψάλτες. Οπότε είτε αυτοί, για να μην τους αναφέρουμε πάλι, όλοι οι Αγιορείτες ψάλτες, τι ακριβώς έψαλαν, πώς έψαλαν, αλλά να γίνει η μελέτη. Εκεί τι γίνεται, πώς γίνεται λοιπόν η μελέτη? Ότι έχει το κομμάτι
το μέλος που έχεις γραμμένο στην Βυζαντινή σημειογραφία και βλέπεις και παρατηρείς πώς οι αγιορείτες το ερμηνεύουν. Έχουν γίνει ωραίες μελέτες εδώ. Καλά, έχουν γίνει και στην Αθήνα, δεν είναι κάτι που έγινε εκεί. Ένας μαθητής, και φανταστείτε το λίγο εσείς, πόσο ενδιαφέρον θα δείξει να βρει το κεκραγάριο του Ιακώβου πρώτο ψάλτο. Και να βρει 5 αγιορείτες ψάλτας. Εμείς το κάναμε στη Ζωδόχο πηγή κάποια στιγμή. Το οποίο μπορεί να γίνει και με τους Πατριαρχικούς εννοείται, έτσι. Κεκραγάριο του πρώτου ήχου, λοιπόν, του Ιακώβου. Να δει πώς 5 αγιορείτες ψάλτες ερμηνεύουν αυτό το μέλος. Και να δει τις διαφορές. Αυτό ακριβώς. Τις διαφορές αλλά και τις ομοιότητες. Και τις ομοιότητες ήταν τα σημαντικά. Ξέρετε, το βασικό πράγμα που βλέπει κάποιος τι είναι. Ότι δεν είναι ξεροφωνία. Δεν λένε νότα. Ερμηνεύουν το κομμάτι. Και στο κομμάτι της ερμηνείας όλα μετά έρχονται. Αρκεί να έχει καλή διάθεση. Η καλή διάθεση έχει σχέση με το κομμάτι της ερμηνείας. Το ίδιο μπορεί να γίνει με τους Πατριαρχικούς. Το κάναμε και εδώ. Πείτε μας όμως όσον αφορά την ερμηνεία, που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι και τα τελευταία χρόνια πάλι μάχονται κάποιοι ιεροψάλτες, θα έλεγα, για την ερμηνεία των κομματιών. Παραδείγματος χάρη, κάποια ομάδα ιεροψαλτών αναλύουν κάποιες, την πενταστία, ας πούμε, την αναλύουν όπως θέλουν εκείνοι. Όμως η άλλη ομάδα των ιεροψαλτών το κατακρίνουν. Πείτε μας, έχουν δικαίωμα να κατακρίνουν κάποια ανάλυση, κάποια ερμηνεία ενός κομματιού, κάποιοι ψάλτες στους άλλους ψάλτες? Νομίζω είχαμε πει και προηγουμένως για το θέμα του ορίου. Το όριο σε όλα είναι ο έλεγχος που μπορεί να κάνει τον έλεγχο. Για να πάμε σε αυτό που λέτε. Καταρχήν ξεκινάμε ότι δεν πρέπει να διδάσκουμε με πιάνο. Γιατί καθόμαστε τώρα και συζητάνε άνθρωποι, λέω παράδειγμα εγώ, αν είναι η πεταστή μία καλύτερη ή λιγότερη από την άλλη, τη λέλαγα εγώ, η πατριαρχική είναι αυτή, η αγιορείτικη είναι αυτή, και γιατί το κάνει έτσι. Και δεν ξεκινάμε από την. Από τη βάση. Δεν μπορούμε να διδάσκουμε με πιάνο. Μα τα διαστήματα του πιάνου δεν είναι Βυζαντινά. Υπάρχουν ακόμα όμως. Ξέρετε, κάποτε θυμάμαι μάχες του 83 που μου λέγατε πριν ανθρώπων που λέγανε βρε παιδί μου, δεν πρέπει να διδάσκουμε με πιάνο τη Βυζαντινή μουσική. Δυστυχώς σήμερα 2013 υπάρχει διδασκαλία με το πιάνο και καθόμαστε και συζητάμε τώρα αν γίνεται το θέμα της πεταστής ή της έλξης, αν πούμε μεθαύριο για διέσεις και υφέσεις. Άρα λοιπόν μιλάμε για ερμηνεία. Η ερμηνεία, για να γυρίσουμε στη βάση μας, έχει κάποια σημάδια. Είναι αυτό που λέω. Να σας διαβάσω ένα κείμενο του Παΐσιου. Λέει ο Παΐσιος. Συγχωρέστε με λίγο. Τι γλυκά γυρίσματα έχει η Βυζαντινή μουσική. Άλλα λεπτά σαν το αηδόνι, άλλα σαν απαλό κυματάκι. Όλα αποδίδουν, τονίζουν τα θεία νοήματα. Όμως σπάνια να ακούσεις αυτά τα όμορφα γυρίσματα. Οι περισσότεροι που ψέλνουν τα λένε λειψά, κουτσουρεμένα, καλουπομένα, αφήνουν τρύπες και το κυριότερο τα λένε χωρίς τόνο. Απορώ. Δεν έχουν οξείες αυτά τα βιβλία τους. Σαν τη σημερινή γραμματική είναι, χωρίς τόνους, χωρίς οξείες. Τα λένε ρηχά, όλα τα πάνε ίσα, οδοστρωτήρες, για να μην σταθώ εκεί για να προχωρήσω. Άτονα, σκληρά. Πριν από χρόνια κάποιος παλιός ψάλτης πήγε στο Άγιο Όρος και έγινε ρεζίλη. Παλιός ψάλτης, απλά δεν αναφέρει το όνομά του. Οι πατέρες έψαλαν παραδοσιακά. Τον πήραν και αυτόν μαζί τους να ψάλει, αλλά αυτός δεν έκανε τα γυρίσματα γιατί δεν τα ήξερε. Εδώ είναι στο σχέση στην προφορική παράδοση. Μπορεί να έρχεσαι από άλλο τόπο, να έχει παράδοση, αλλά να πηγαίνει κάπου να συντρίβεσαι γιατί το ρεπερτόριο δεν το ξαναδεί, δεν το ξαναψάλει. Οι αγιορείτες τα είχαν από παράδοση. Μετά προβληματίστηκε και αυτός και μερικοί άλλοι. Εδώ είναι αυτό που λέγαμε πριν, ο προβληματισμός. Μπήκε και η καλή ανησυχία. Έψαξαν, διάβασαν, άκουσαν παλιούς παραδοσιακούς ψάλτες και βρήκαν τα γυρίσματα που είχαν οι παλιοί. Τα γυρίσματα που λένε οι παλιοί δεν είναι ανακάλυψη δικιά μου. Καταγράφηκαν κάποια στιγμή σε θεωρητικά. Από τα νεότερα θεωρητικά, γιατί εγώ στην Αθήνα το διαπίστωσα αυτό, ήταν τα θεωρητικά του Σίμωνα Καρά που βγήκαν το 82-83 και ακριβώς είχαν ένα κεφάλαιο για τη μουσική έκφραση. Η μουσική έκφραση λοιπόν τι είναι? Η καταγραφή της προφορικής παράδοσης, η οποία δίνεται μέσα από δυνατότητα σημαδιών που υπάρχουν σήμερα, το τι κάνει η βαρία, το ψηφιστό, ή παλαιότερα σημάδια που υπήρχαν στην γραπτή παράδοση, δεν μπήκαν από τους τρεις δασκάλους, αν θα θέλατε, δεν καταγράφηκαν στη γραφή τη δική μας σήμερα. Αλλά δεν πάβουν να έχουν την ενέργειά τους. Δεν μπορούμε να τα εξοβελήσουμε. Ξέρετε, έχει πολύ ενδιαφέρον η εισήγηση που υπήρχε από τον Γρηγόριο Στάθη όταν έγινε αντίστοιχη συζήτηση εδώ στην Αθήνα. Και αφού αναφέρει πριν, αν θα θέλατε, το επιστημονικό κομμάτι το πρώτο, αναφέρεται στον Απόστολο Κόνστατο Χίο στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ είναι η θεωρητική προσέγγιση. Στο Θεοφάνη τον Παντοκρατορινό στο Άγιο Όρος, μιλάμε για το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, φτάνει ο ίδιος να λέει. 5 είναι αυτά τα χρησιμοποιούμενα σημάδια. Και τα 5 δεν είναι νέα, αλλά τη παλαιά σημειογραφία των προηγουμένων περιόδων τη. Και τα 5, όπως και όλα τα άλλα, τα γνώριζαν οι τρεις δάσκαλοι, τα χρησιμοποίησαν στις πρωτοεξηγήσεις τους. Βλέπετε, πολλοί μιλάνε σήμερα για τους τρεις δασκάλους και εμείς είμαστε του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μα οι πρωτοεξηγήσεις δεν είναι δικές μου. Δεν είναι του Καρά. Είναι των τριών δασκάλων. Η χρήση επομένως αυτών των σημαδιών δεν παραφθείρει τη σημειογραφία ούτε περισσότερο το ίδιο το μέλος, ίσα ίσα, και τη σημειογραφία ευκολύνει για την απόδοση των συγκεκριμένων λεπτών εκφράσεων
και το μέλος το ίδιο κωδικοποιεί, το διατηρεί και το προφυλάσσει από άτεχνη ψαλμόδησή του. Η επανεισαγωγή τους, μιλάει για επανεισαγωγή, πλουτισμό και σαφέστερο προσδιορισμό της γεωμεγραφίας αποτελεί και τίποτε περισσότερο. Μιλάμε για το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας της Εκκλησιάδος, το όργανο της Συνόδου, που παντρεύει δύο πράγματα. Τη θεωρία και την πράξη. Αυτό λοιπόν σε σχέση με το ερμηνευτικό. Ξέρετε, αυτό που είναι λάθος και πολλές φορές το αφήνουμε λίγο απ' έξω, τι είναι. Το θέμα της αναλυτικής γραφής. Και εδώ είναι ένα μεγάλο λάθος που έχουν δημιουργήσει μια σωρία ανθρώπων και εκδόσεων, θα θέλατε, γιατί με την αναλυτική γραφή. Ναι, θα μου πείτε αμέσως την ερώτηση. Με προλάβατε γι' αυτό. Για να έχει ενδιαφέρον λοιπόν. Με την αναλυτική γραφή καταστρέφουμε το μέλος. Και έτσι έχει γίνει με τις έντυπες εκδόσεις. Πείτε μου και εγώ θυμάμαι τι. Ακριβώς για τις εκδόσεις. Σήμερα όμως υπάρχουν πληθώρα κομματιών. Παραδείγματος χάρη, οι δοξολογίες υπάρχουν πάρα πολλές. Όχι μόνο από τους παλιούς και από τους νεότερους. Έχουν γράψει πάρα πολύ χειρουργικά. Μα αυτό τι γίνεται. Παραδείγματος χάρη, οι Θεσσαλονικείς, οι δάσκαλοι, οι νέοι έχουν γράψει ωραία χειρουργικά. Όμως τα περισσότερα είναι αναλυμένα από τους παλιούς. Τι κάνουμε εδώ πέρα. Όσον αφορά τις εκδόσεις. Εγώ το πρώτο πράγμα που πάλι θα μνημονεύσω την Κωνσταντινούπολη, γιατί ήταν μια συζήτηση που είχα εκεί, με πρώτο ψάλτη ακριβώς, ήταν αυτό που μου είχε πει. Πρέπει, παιδί μου, να δίνουμε μεγάλη σημασία στις κλασικές εκδόσεις. Και όταν έλεγε κλασικές εκδόσεις, εννοούσε ακριβώς το αναστησματάριο που ξέρουμε, ή του Πέτρου ή του Ιωάννου, αν θα θέλατε, το Ιρμολόγιο, το αντίστοιχο, τη Μουσική Κυψέλη του Στεφάνου. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είτε άνθρωποι που είχαν οφήκιο ή δεν είχαν οφήκιο και προχώρησαν στις εκδόσεις, δημιούργησε ο καθένας το δικό του αναστηματάριο. Η αναλυμένη γραφή όμως καταστρέφει το πρωτότυπο. Και τι σου σε περιορίζει, ξέρεις. Αλλοιώνει. Σε περιορίζει. Γιατί οποιαδήποτε, καταρχήν ποιος θα είναι αυτός που θα αποφασίσει, υπήρξε κάποια στιγμή μια σκέψη να βρεθεί η καλύτερη, αν θα θέλατε, απόδοση, η καλύτερη ερμηνεία, να την αναλύσουμε και να πούμε ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδοση και όλοι πρέπει να ψάχνουμε τη συγκεκριμένη θέση. Ρωτάω εγώ. Ποιοι θα αποφασίσουν ποια είναι η καλύτερη. Να το θέσω και αλλιώς. Ναι. Δεν είναι μόνο το ζήτημα ποιοι θα αποφασίσουν, γιατί όμως εμένα να μου επιβάλλει τι θα πω. Εμένα η φωνή μου μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω, ή εσάς η φωνή σου μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Αυτό ακριβώς είναι λιγότερο. Να είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε τις αναλύσεις που πολλές φορές σηκώνεσαι και είσαι κρυωμένος και δεν μπορεί να τα αποδώσεις. Λόγω ώρας, λόγω κούρασης, μα πρέπει να κάνεις συγκεκριμένη θέση. Αυτό το λέω γιατί είναι μεγάλη βλάβη αυτό που έχει γίνει σε σχέση με τις διασκευές. Ξέρετε άλλωστε από όλο αυτό το πεδίο των εκδόσεων τι ακριβώς καταστροφή υπάρχει. Τι μου προσφέρει κάποιος να μου φέρει τα ανοιξαντάρια του Φωκαέως, ας πούμε, και να γράψει πάνω κατά την πατριαρχική παράδοση. Ποια είναι η πατριαρχική παράδοση, του Πρίγκου ή του Ναφλιώτη. Του Ναφλιώτη ή του Αστέρη. Όλες είναι καλές. Αλλά είναι μία. Και ο Ναφλιώτης πάντα τα έψανε με συγκεκριμένο τρόπο, δεν άλλαξε κάποια στιγμή. Το ίδιο και με τα Γιώργος, δεν είναι κάτι που υπολείπεται. Οπότε θα φτάσουμε να λέμε τα ανοιξαντάρια του Φωκαέως με 1500 παρεμηνίες. Ας μείνει, γιατί όταν έχεις το κλασικό κείμενο μόνο του, χωρίς να το αναλύσεις ενώ αναλυμένο, έχει ο καθένας τη δυνατότητα να βάζει πάνω το κομμάτι της ψυχούλας του και της παράδοσής του. Οι ορίτες ψάλτες θα βάλουν τη δικιά τους παράδοση. Οι Κωνσταντινοπολίτες τη δική τους παράδοση. Αλλά όταν έχεις περιορισμό, δεν νομίζω ότι υπάρχει όφελος. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα σε αυτό, πάλι ίσως προτρέχω, είναι ο Μελέτης ο Σικιώτης του Άγιο Όρος. Υπάρχουν χειρογραφά του, είχε ασχοληθεί ένας μαθητής με αυτό, υπάρχουν χειρογραφά του που έχει κρατήσει την κλασική γραμμή του κειμένου και πάνω από τη θέση που ήθελε να κάνει ή την ενεργία της πεταστής που λέτε, μάλιστα έχει με δίφωνη ανάβαση της πεταστής. Την αναλύει με μικρότερα γράμματα. Την αναλύει με μικρότερα γράμματα για να μπορεί να το πει στη διδασκαλία. Ότι ξέρεις εδώ, έχεις το κλασικό σου κείμενο που έχεις αυτή και του δίνει τη μία δυνατότητα. Προφορικά όμως το έλεγε διάφορες. Κύριε Αγγελίδη, όμως σήμερα δυστυχώς όμως έχει το θέμα πάρει μεγάλες διαστάσεις. Διότι δεν υπάρχουν κλασικά μαθήματα και ψάχνουμε μόνο από νεότερους δασκάλους τα αναλυμένα. Πώς θα ξαναγυρίσουμε πίσω όμως. Να θυμηθώ και πάλι κάτι πρόχειρο που έχω σημειώσει. Πάλι θα μνημονεύσω τον Γρηγόριο Στάθη. Λέει: η αδιάκοπη ψαλτική παράδοση είναι θησάβεσμα της ψαλτικής τέχνης ως τις μέρες μας με αλληλοδιάδοχη σειρά σοβαρών ψαλτών. Πρέπει όμως να περιχαρακώνεται με θεωρητική γνώση για να μην εκτρέπεται και εκπίπτει σε ευτελή ψαλτικά καμώματα. Εδώ δεν είναι σύγκρουση, ξέρετε. Πολλές φορές όταν λέγονται τέτοιες φράσεις μπορεί να θεωρείται μια σύγκρουση μεταξύ ψαλτών και μουσικολόγων, ανθρώπων περίεργων. Όχι. Προς Θεού, γίνεται κάτι με αγάπη. Και αυτό έχει σχέση με τις διασκευές, με τον τρόπο που διδάσκεις, με τα μέλη που συνθέτεις.
μπορεί να υπάρξει επιστροφή, αρκεί να υπάρξει διάθεση για έρευνα, να γυρίσεις δηλαδή προς τις πηγές. Ενώ όταν λέμε έρευνα όμως, ξαναλέω, δεν μιλάω μόνο για το δάσκαλό μου που μπορεί να ήταν από το 1930, 40, 50 και μετά, έτσι. Καλό είναι να δούμε τι γίνεται και πιο πίσω. Και από την άλλη, να φύγουμε λίγο από τον εγωισμό που μπορεί να έχει ο καθένας ότι κατέχει την πάσα αλήθεια και να ανοιχτεί λίγο αυτό το διάλογος. Να μην απορρίπτει εννοώ ο ένας τον άλλον, έτσι, γιατί μπορεί και ο διπλανός μας κάτι να προσφέρει, κάτι να ξέρει. Μεγάλο θέμα και είναι και οι φυσοδιέσεις. Σε αυτό τι έχουμε? Έχω μπροστά μου την φράση ακριβώς που έλεγε ο Βυζαντινός θεωρητικός, λέει: «Τα γάρ λεπτά των φωνών έχουσι αριθμών, όνοι πολλοί αγνοούσιν, ως ούκα κυκώτες, ουδέ με μαθηκώτες, ως αμελείς, οι ασχολούμενοι με την ψαλτική τέχνη», το λέμε έτσι λοιπόν για να ρυθούμε στο πανοικουμενικό μας πατριαρχείο, «ξέρουν, έκαναν το έργο αυτό οι τρεις δάσκαλοι, αλλά ήρθε μία μουσική επιτροπή λίγα χρόνια αργότερα, 81-83 συνέρχεται η Πατριαρχική Επιτροπή για να διορθώσει ατέλειες ή να συμπληρώσει τα κενά της νέας μεθόδου». Ακόμα και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, με την παράδοση που υπήρχε, υπήρξε μια επανεξέταση, αν θα θέλατε, το θέμα των έλξεων. Σήμερα υπάρχουν ηλεκτρονικά μηχανήματα που μπορούν να καταγράψουν όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Υπάρχουν μουσικοί που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία των έλξεων. Γνωρίζουμε όλη τη φράση του Γαβρίλ του Ιερομονάχου που λέει ότι είναι γνωριστική ιδέα του κάθε ήχου. Ως παράδειγμα, να σας το πω. Κάποτε έλεγαν: «Χάλασε ο πρώτος ήχος. Με όλες αυτές τις διέσεις που βάζουν στον πρώτο ήχο. Ο πρώτος ήχος δεν έχει το γα δίεση, δεν έχει ποτέ έλξη». Στον Άγιο, αν πάνε, στην θεωρία της Μουσικής Επιτροπής, στο κείμενο, λέει εκεί ότι η έλξη είναι σαν του πρώτου ήχου και μιλάει για το γα δίεση. Όλοι ξέρουν τον Άγιο και όλοι κάνουν στον Άγιο το γα δίεση, έτσι. Όλοι οι ψάλτες, αν θέλατε, και στο Πατριαρχείο και από το Άγιο Όρος. Άρα το αγνοούμε αυτό του πρώτου ήχου. Το αν δεν το κάνει ο δασκαλός μου σημαίνει δεν υπάρχει. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να επανέλθει οποιαδήποτε επιτροπή. Μάλλον είναι η μημάθεια. Όχι, αλλά σε έρθει οποιαδήποτε επιτροπή. Ξέρετε, δόξα τω Θεώ, επειδή ακριβώς υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που είναι ερευνητές, είτε είναι παραδοσιακοί ψάλτες και έχουν προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω στο θέμα της θεωρίας, μπορεί να συνέλθει οποιαδήποτε επιτροπή, αλλά να αποφανθεί με τεκμηριωμένη άποψη σε όλα τα κεφάλαια. Είπαμε ήδη περί ατυχημάτων. Είπαμε περί μουσικής έκφρασης. Είπαμε περί των μουσικών έλξεων. Εγώ θα σας έλεγα μπορούμε να πούμε άπειρα πράγματα περί της ερμηνείας ή όχι. Μπορεί λοιπόν να συνέλθει μια οποιαδήποτε επιτροπή και να το αντιμετωπίσει, αλλά με αγάπη. Και είμαι σίγουρος ότι τα αποτελέσματα μπορεί να είναι θετικά για όλους. Ακριβώς έτσι είναι. Τελικά το να ψήνει κανείς είναι τέχνη, έτσι? Είναι τέχνη, αλλά πρέπει. Αχ, τι μου θυμήσατε τώρα. Μεγάλος ψάλτης έχει πάει σε Αγιορείτες. Είχε πάει σε μια αδερφότητα στο Άγιο Όρος. Και ψάλουν ένα κομμάτι δικό του. Εντυπωσιάστηκε και αυτός από τον τρόπο που το έψαλαν οι πατέρες και γυρνάει κάποια στιγμή και λέει τη φοβερή κουβέντα: «Βρε, παιδί μου», λέει, «αλλά βέβαια εσείς ψάλετε για το Θεό. Εμείς έξω ψάλουμε για τον κόσμο». Αυτό βέβαια δεν ξέρω αν είχε το θάρρος να το πείσουν μαθητές του. Είναι μεγάλη υπόθεση να βάζεις την τέχνη σου, τη φωνή σου, τη μελέτη σου, αν θα θέλεις την άσκηση που μπορείς να κάνεις, αλλά το αποτέλεσμά σου να κοιτάξεις να είναι όσο γίνεται προσευχητικό. Όλοι έχουμε το ανθρώπινο στοιχείο μέσα μας, έτσι? Δεν είναι αλίμονο. Βέβαια. Άνθρωποι είμαστε. Βέβαια. Αλλά νομίζω ότι η εικόνα που μπορεί να έχει κάποιος με ένα κομποσκήνι, ας πούμε, στο χεράκι του ψάλτη, που θα μπορεί να λέει το Κυριλέισον και να το νιώσει εκείνη την ώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει αποτέλεσμα. Ενώ μουσικό, αλλά στην ολότητά του. Έχετε από το 2005 ιδρύσει μια χοροδία με το όνομα Τρόπος. Οι οποίοι περισσότεροι χοροδοί είναι οι μαθητές σας. Εγώ μάλιστα δε στην συναυλία που κάνατε στο Μέγαρο Μουσικής είχα μετρήσει 41 άτομα. Για πείτε μας για τη χοροδία. Κοιτάξτε, μια προσπάθεια είναι και αυτή να κατατεθούν όσες εμπειρίες μπορούν. Εγώ θα σας έλεγα, φανταστείτε το αυτό σαν ένα εκπαιδευτικό εργαστήρι που με ταπείνωση γίνεται ό,τι γίνεται και σίγουρα με συστηματική εργασία. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτό που λέμε βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική. Μιλάω και για το εσωτερικό και για το εξωτερικό. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, πάρα πολλές χοροδίες υπάρχουν αρκεί να έχουν διάθεση για να τρέχουν στη διαδικασία. Δηλαδή το πρόβλημά μας δεν είναι αν βρέθηκε κάποιος εκεί, γιατί δεν ήμουν εγώ, πόπο, γιατί βρέθηκε αυτός εκεί και να αρχίζουν οι κατηγορίες. Όχι. Δόξα τω Θεώ. Δεν πήγε αυτός, μια φορά θα πάει την άλλη. Το θέμα είναι να το κυνηγήσει. Είναι αυτό που λέμε, πρέπει να αφήνεις την ασφάλεια του καναπέ και να δουλεύεις. Άμα δουλεύεις, δόξα τω Θεώ, θα σε βρουν κάποιοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή θα κάνεις το σταυρό σου, θα έχεις παράξει ένα έργο και δεν θα έρθει κάποιος να σου πει μπράβο ρε παιδί μου, έλα και σε εμάς. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αυτό που κάνουμε εμείς λοιπόν τι είναι? Είμαι τις λειτουργικές εκδηλώσεις, είμαι συναυλίες, είμαι τις εκδόσεις των ψηφιακών δίσκων,
είναι να μπορέσουμε να προσθέσουμε ένα λιθαράκι λιγότερο ή περισσότερο, αυτό το κρίνει ο κόσμος και ο Θεός που μας βλέπει, σε αυτό που λέμε ψαλτική τέχνη. Συστηματική εργασία χρειάζεται. Κύριε Αγγελίδη, η συζήτησή μας ήταν πάρα πολύ επικοδομητική, όχι μόνο για τους μουσικούς, αλλά και για τους φίλους της μουσικής και για εμένα τον ίδιο εννοείται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εγώ να ευχαριστήσω, αλλά να πω ότι να με συγχωρέσουν και εμένα, δεν έχω καμία διάθεση να φανεί προς τα έξω ότι είμαι ο σωτήρας. Οι εποχές που περνάμε είναι δύσκολες. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι μπορούμε να διακονίσουμε αυτό το είδος και αυτό προσπαθούμε και εμείς, έτσι, με πολύ αγάπη. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή της διαδικτυακής τηλεόρασης της Πυριακής Εκκλησίας έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Χαίρετε.